Καταρχήν σας καλωσορίζουμε στον χώρο του κτηρίου της Αντιπεριφέρειας Γρεβενών. Όπου θα έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για την υφιστάμενη κατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και κυρίως την προοπτική που έχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία η οποία έχει ληφθεί, ώστε να έρθετε σε επαφή, έστω και με αυτόν τον τρόπο, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι κάτι, θεωρώ, που θα σας απασχολήσει στο μέλλοντα χρόνο. Είναι κάτι που αφορά όλους μας και κυρίως εσάς, γιατί μετά από την έξοδό σας από την εκπαίδευση, θα είστε πλέον ενεργοί πολίτες για να έχετε άποψη και γενικότερα για τα ζητήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέματα όπως είναι αυτά, θέματα όπως είναι η διατροφή, η κυκλοφοριακή αγωγή και κάποια άλλα, τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολούν, δυστυχώς δεν υπάρχουν στην εκπαίδευση. Και νομίζω μέσα από τέτοιες κινήσεις βοηθάμε και εμείς από την πλευρά μας όσο μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαχρήστο, τον Διευθυντή του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της ΡΑΕ, για την προσπάθειά του όλες αυτές τις μέρες. Από εδώ, από αυτή την αίθουσα, θα περάσουν μάλλον 1.200 παιδιά, 1.200 μαθητές, ώστε να μπουν σε αυτόν τον τομέα που σας είπα προηγουμένως. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αλλά και τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας, τον κύριο Κουτακίδη και τον κύριο Μίτσελο, διότι από την αρχή αγκαλιάσανε αυτή την προσπάθεια και μας δώσαν την άδεια για να έχετε αυτού του είδους την ενημέρωση. Δεν θα σας κουράσω παραπάνω, εύχομαι να περάσετε όμορφα αυτό το χρονικό διάστημα που είστε εδώ. Το ζήτημα που θα απασχολήσει τη συζήτηση εδώ πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι βασικά ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης, ένας πυλώνας ανάπτυξης για την περιοχή μας, για τα Γρεβενά, για την Ελλάδα ολόκληρη, για την Ευρώπη και εν τέλει για όλο τον κόσμο. Σε αυτό το θέμα, επάνω βεβαίως, έχετε την τύχη να ενημερωθείτε από έναν ειδικό υψηλού επίπεδου, τον κύριο Παπαχρήστο, και αυτό είναι σημαντικό, το ότι έρχεται στον τόπο μας για να μας ενημερώσει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ευρώπη παίζει πρωταρχικό ρόλο, κυρίαρχο ρόλο στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μόνο να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, παγκοσμία η Ευρώπη παράγει το 50% περίπου των πηγών αυτών. Από νωρίς αντιλήφθηκε η Ευρώπη ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, είναι το φρένο για το θερμοκήπιο. Οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη αξία αυτού του θέματος. Βέβαια, το θέμα θα το αναπτύξει πλήρως ο κύριος Παπαχρήστος. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να δώσετε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό είναι να ευχαριστήσω την Αντιπεριφέρεια ιδιαίτερα και ιδιαίτερα τον κύριο Σημανδράκο, τον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος μέσα από πολλές δράσεις παρέχει χρήσιμα πράγματα για την κοινωνία μας και για τον τόπο μας. Ειδικά για το θέμα αυτό εδώ, για τη δράση αυτή εδώ, να ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσαμε αλλιώς να το κατακτήσουμε, παρά με την άοπνη προσπάθεια του Αντιπεριφερειάρχη και με το μεράκι του για να ενημερωθεί ο κόσμος σε σημαντικά θέματα που απασχολούν το μέλλον και ειδικά για εσάς τους νέους. Λέγω Διονύση Παπαχρήστου, είμαι ειδικός επιστήμονας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Να μεταφέρω καταρχήν τις θερμές ευχαριστίες του ίδιου του Προέδρου της ΡΑΕ, του Δ. Νικόλαου Πουλαξή,
για την πρόσκληση που απίθυνε η Περιφέρεια και να ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο κ. Περιφερειάρχης. Η ιδέα να έχουμε μια θεσμική υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών εντάσσει και το πιο δυναμικό στρώμα της κοινωνίας που είναι οι νέοι, στους οποίους θα βρεθεί η τύχη της χώρας σε λίγο. Αυτό που θέλουμε να στείλουμε είναι ένα μήνυμα πολύ σημαντικό ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται στο κέντρο των εξελίξεων στην παγκόσμια κοινότητα και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Θα έχουν κέριο ρόλο στο σχεδιασμό, τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας και θα είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης και προοπτικής και ιδιαίτερα για την περιοχή των Βρεβενών που έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όπως θα το αναπτύξουμε παραπάνω. Θέλω να κάνω μια πρώτη ερώτηση. Ξέρει κάποιος να μας πει από αυτό που έχετε ακούσει τι σημαίνει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, πολιτικά τη λόγια. Μια φωτογραφία που τραβήχθηκε το 1910 και η ίδια φωτογραφία το 1998. Τι βλέπουμε? Όχι. Σε μια απόσταση περίπου 30 ετών και δείτε βόρειο-δυτικά πώς έχουν λιώσει αντίστοιχα υπάρχει σχέση με αυτό το σημείο.